μιλήσουμε για τη φυσική αρχιτεκτονική και τα διάφορα επίπεδα που μπορεί, την πολυπλοκότητα που μπορεί να έχουν τέλο πάντων οι εφαρμογές και πώς θα μπορούμε να ορίσουμε πού θα τρέχουν, όχι μόνο τι θα, από τι θα προκύψουν οι εφαρμογές, αλλά και πού θα τρέχουν κιόλας, έτσι. Εντάξει, εδώ είναι οι στόχοι. Κατά τι μιλάμε για πλέον τα περισσότερα συστήματα πληροφορικής που εξετάζουμε είναι σε ένα σύνολο υπολογιστών. Άρα θα πω και αυτό που θα πούμε για τη φυσική αρχιτεκτονική. Δεν θα μιλάμε συνήθως για έναν υπολογιστή, μιλάμε για ένα δίκτυο υπολογιστών. Και ουσιαστικά αυτό που θα εξετάσουμε είναι πώς τα διάφορα τμήματα του λογισμικού κατανέμονται στην υπάρχουσα οικοδομή υλικού. Η οποία και ενδεχομένως μας βάζει περιορισμούς ή καθορίζει τις επιλογές μας. Λοιπόν, ακριβώς αυτό που λέμε, ότι ποιες εφαρμογές θα δει software, θα τρέχουν πού, σε ποιο hardware. Και πρέπει να λάβουμε υπόψη μας διάφορα θέματα, διάφορα κόστη και διάφορες άλλες παραμέτρους που θα συζητήσουμε σιγά-σιγά. Λοιπόν, εδώ για να μπορέσουμε να κάνουμε τη συζήτηση, αναγνωρίζονται τα βασικά software components. Τα έχουμε δει και στην προηγούμενη διάλεξη. Ουσιαστικά το data storage αφορά καθαρά την αποθήκευση των δεδομένων. Data Access Logic, την πρόσβαση στα δεδομένα, τη λογική για την πρόσβαση στα δεδομένα. Δηλαδή πώς μιλάμε με τη βάση δεδομένων. Ναι. Application Logic έχει να κάνει με λειτουργίες και που αφορούν τη συγκεκριμένη εφαρμογή και το Presentation Logic, όλες τις κλάσεις, όλα τα software components που προετοιμάζουν και δίνουν τα κομμάτια της παρουσίας, δηλαδή τις οθόνες μας. Το πώς βλέπει ο χρήστης τελικά το σύστημα, έτσι, οι οθόνες. Απ' την άλλη, τα hardware components είναι συνήθως υπολογιστές που είναι είτε clients όταν είναι αρκετά κοντά στο χρήστη, δηλαδή κάποιο PC, κάποιο smartphone κλπ. Είτε servers που είναι κάποιοι κεντρικοί υπολογιστές που κάνουν κάποιες βασικές λειτουργίες, τις οποίες παρέχουν κάποιες υπηρεσίες δηλαδή λογισμικού στους clients κατά κύριο λόγο. Και φυσικά τα δίκτυα τα οποία επιτρέπουν τη διασύνδεση των υπολογιστών μεταξύ τους. Ναι, dial-up λέει εδώ πέρα. Και το παλιό που φαίνεται. Λίγο 15 για λοιπόν, και μια πρώτη έτσι ένα στυλ αρχιτεκτονικό για την εφαρμογές και τα συστήματα είναι το server-based. Client. Όπου ουσιαστικά όλα τα components αυτά που είδαμε, data storage, data access logic, application και presentation, όλα υπάρχουν στο mainframe, σε κάποιο μεγάλο server. Και έχουμε κάποια τερματικά που απλά μας δείχνουν κάποιες οθόνες, τις οποίες όμως έχουμε ένα COBOL πρόγραμμα και κάποια COBOL αρχεία, λέει ο λόγος. Οπότε όλα αυτά είναι εδώ πέρα και ας πούμε η COBOL οθόνη είναι αυτή που θα μας εμφανίσει εδώ στο τερματικό. Είναι ο παλιότερος τρόπος, έτσι, όσον αφορά. Υπήρχε μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση, ουσιαστικά, όλων των λογικών ενωτήτων του software σε ένα μεγάλο πρόγραμμα, εν πάση περιπτώσει σε ένα σύνολο προγραμμάτων. Εδώ που είμαστε client-based. Client-based. Σιγά-σιγά άρχισε να ξεχωρίζουν κάποια κομμάτια λογισμικού και να τρέχουν, αντί να τρέχουν όλα σαν ένα μηχάνημα, να τρέχουν σε περισσότερα από ένα. Ναι, στο client-based είμαστε στο άλλο ακρό που έχουμε μεταφέρει το presentation logic, το application logic, δηλαδή όλες τις λειτουργίες του συστήματος, αλλά και τον τρόπο πρόσβασης στο client και έχουμε αφήσει σε ένα server, ας πούμε, είναι η Oracle εκεί, κάθεται. Αυτό θα μπορούσε να πει ότι είναι οι κλασικές desktop εφαρμογές. Ναι, οι VB εφαρμογές, ας πούμε, που φτιάχνανε, που λέγαμε, να το κάνουν σε VB, που λέγανε πριν από 15 χρόνια. Υπάρχουν ακόμα πολλά τέτοια συστήματα που χρησιμοποιούνται. Δηλαδή η βάση είναι στο storage και... Όλα τα άλλα είναι στο client. Ναι. Έχεις μια desktop εφαρμογή εσύ, που είναι όλη η εφαρμογή υλοποιημένη
στο μηχάνημά σου και απλά όταν αποκύρωσε εμένα, αυτά αποκύρωσε σε ένα εξωτερικό μηχάνημα που είναι η βάση δεδομένων. Αυτά πηγαίνουν και με την πορεία της εξέλιξης των πραγμάτων. Είχαμε τη διάδοση των PC που έδινε δυνατότητα στις εταιρείες να προμηθεύονται πολλά PC ενώ να αναβαθμίσει το mainframe ήταν ιστορία και πολύ ακριβό. Παράλληλα είχαμε τις τεχνολογίες της Microsoft κυρίως που και τα Windows που αναπτύχθηκαν εδώ και αυτό το επίπεδο. Επομένως υπήρχε μια έτσι, περιοχή με έντονη δραστηριότητα στο να μπορούν να αναπτυχθούν πράγματα εδώ. Βέβαια αυτό το θέμα είχε ότι αν είχα πάρα πολλούς clients, 5-10% και εδώ το data storage, καθημικά ήταν πάρα πολλοί αυτοί που κάναν πρόσβαση προς τα δεδομένα. Μετά μπορεί να έχουμε μεγάλο όγκο δεδομένων, θα τα δούμε αυτά, από μεγάλο όγκο δεδομένων που να μεταφέρεται αφού και το Data Access Logic είναι εδώ και διάφορα άλλα θέματα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εδώ μας έδινε δυνατότητα να φτιάχνουμε συστήματα πλούσια και σε γραφικά και να... ουσιαστικά διατηρούσαμε την αυτονομία που είχαμε με την προηγούμενη λογική που ήταν όλα στο server, κάναμε μονολιθικά προγράμματα, απλά τα κάναμε, αντί να τα κάνουμε στο server, τώρα τα κάναμε εδώ, οπότε βάζαμε όλα τα καλούδια, των Windows και λοιπά που μπορούσαμε να βάλουμε εκεί. Και αυτό λέγεται μια άλλη, ένας άλλος τρόπος αντιμετώπισης. Είναι πιο ισορροπημένο κάπως. Δεν είναι όλα στο client και μόνο τα δεδομένα στο server, αλλά έχουμε το application logic στο client και το presentation logic, τις οθόνες δηλαδή που βλέπω χρήστη, και το data storage και το application logic ή μάλλον μέρος του application logic, γιατί αυτό βλέπετε ότι έχει δύο τμήματα, το thick client ή το thin client, είναι δύο διαφορετικές τεχνικές, ανάλογως του που βρίσκεται το application logic. Άρα προσπαθούμε να μοιράσουμε λίγο τα πράγματα. Αυτή είναι η λογική εδώ πέρα. Ναι, δηλαδή εδώ έχουμε το data storage, θα είναι η βάση μας. Το κάνω λίγο πιο πάνω για να το βλέπετε και εμείς. Ναι, και θα είναι και κάποια components για την πρόσβαση στα δεδομένα. Άρα δεν έχουμε τις εφαρμογές μας απευθείας, όπως λέγαμε από πάνω στο client base, απευθείας να μιλάνε με τη βάση. Έχουμε ένα επίπεδο, αυτό το data access logic, το οποίο προσδιορίζει τον τρόπο που θα γίνεται η πρόσβαση στα δεδομένα. Και από εκεί πέρα, αν το application logic το έχουμε φέρει και αυτό στο server, τότε έχουμε ένα thin client εδώ. Αν το application logic το έχουμε εδώ πάλι με VB, ας πούμε, thick client. Μιλάμε για thick client. Και μια άλλη αντιμετώπιση είναι να έχουμε επίπεδα, διάφορα ενδιάμεσα επίπεδα στην εφαρμογή μας. Δεν έχουμε δηλαδή μόνο δύο κομμάτια client και server και δουλεύουν κάποια εδώ, κάποια εκεί. Να έχουμε περισσότερα επίπεδα στην εφαρμογή μας. Ναι, παράδειγμα. Δύο παραδείγματα, ένα με τρία επίπεδα. Έχουμε το presentation logic του client, στον υπολογιστή που βλέπει ο χρήστης. Το application logic σε έναν application server και τα δεδομένα σε έναν database server. Αυτό είναι μια εφαρμογή η οποία αποτελείται από τρία επίπεδα. Και μπορούμε βεβαίως να έχουμε παραπάνω επίπεδα. Εδώ, ας πούμε, προσέξτε τη διαφορά αυτών δύο. Έχουμε το presentation logic στο client μηχάνημα, το web server, ο οποίος τι κάνει, απλά είναι ένας proxy server για τον application server. Δηλαδή, εξυπηρετεί το στατικό περιεχόμενο από εδώ και το δυναμικό περιεχόμενο που σου πει έναν application server από πίσω. Κλασικές περιπτώσεις, ας πούμε, για Java web εφαρμογές. Και ο application server, βέβαια, επικοινωνεί με τον database server για να πάρει για να δώσει δεδομένα. Άρα, εδώ έχουμε τέσσερα επίπεδα. Δεν σημαίνει ότι το ένα είναι καλύτερο από το άλλο. Αναλόγως με τις ανάγκες της κάθε εφαρμογής, θα πρέπει όταν τη σχεδιάσουμε να δούμε τι μας βολεύει πιο πολύ, τι τεχνολογίες θα χρησιμοποιήσουμε. Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που παίζουν ρόλο εδώ πέρα. Για παράδειγμα, δεν έχουμε web client και θέλουμε μια Windows εφαρμογή, προφανώς δεν χρειαζόμαστε web server. Δεν χρειαζόμαστε web server. Θα έχουμε αυτά τα τρία επίπεδα. Τα εξετάσεις, βέβαια, όπως γνωρίζουμε πλέον, είναι τα περισσότερα πλέον να μην φτιάχνουμε μια desktop εφαρμογή που θα τρέχει το πρόγραμμα, αλλά να χρησιμοποιούμε τον browser για να έχουμε πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες του συστήματος. Αυτό δεν είναι απόλυτο, απλά έχει επικρατήσει πλέον αυτό. Και βεβαίως για να εξυπηρετήσουμε τις συγκεκριμένες εφαρμογές πρέπει να επιλέξουμε μια φυσική αρχιτεκτονική. Πού είναι τα πραγματικά μηχανήματα, οι servers, οι clients, πώς συνδέονται μεταξύ τους και πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το κόστος
πόσο κάνει να πάρω το server, τι server χρειάζεται να πάρω. Για να φτιάξω... αναπτύξω τα components που, σε αυτή την τεχνολογία. Ναι, ή θα μπορούσε κάποιος να αγοράσει κάποια components, δηλαδή δεν θα πάω να φτιάξω μια βάση δεδομένων εγώ, ή θα χρησιμοποιήσω μια open source ή θα πάω να αγοράσω μια άδεια ξέρω, για την ώρα του ή για οτιδήποτε χρειάζεται. Όλα αυτά πρέπει να τα υπολογίσουμε. Θέματα ασφάλειας, μπορεί να χρειάζεται να βάλω firewall σε διάφορα σημεία. Τι θα γίνει άμα μου έρθουν ξαφνικά 10.000 χρήστες. Παράδειγμα, στο τάξη όταν είναι προθεσμία που λήγουν οι προσωπικές δηλώσεις, δεν ξέρω τελευταία χρόνια τι γίνεται, αλλά παλιότερα έπεφτε. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται. Γενικά όταν ξεκινάει κάτι. Δεν πέφτει, είναι παράταση και φτιάχνουν το σύστημα. Ναι. Δεν το λύνουμε τεχνολογία, το λύνουμε με διοικητικό τρόπο. Και εδώ έχουμε ένα πίνακα που μας λέει μια ταξινόμηση αναλόγως με τα διάφορα κόστη εδώ πέρα και του ποια αρχιτεκτονική. Να σου πω αυτό που λέγαμε, το server based, το κόστος είναι πολύ ψηλό. Επειδή μιλάμε για πολύ μεγάλα και ακριβά μηχανήματα. Ενώ στο client server είναι χαμηλό το κόστος, γιατί στην πραγματικότητα εξισορροπείς το φόρτο σε πολλά μηχανήματα. Δεν χρειάζεται τόσο φοβερά μηχανήματα που τρέχουν τα πάντα. Συν ότι παίζει και load balancing κλπ. Οπότε εδώ που θες ένα τεράστιο μηχάνημα. Εκεί μπορεί το application server να έχει ένα cluster με 3 nodes, ας πούμε, σχετικά οικονομικούς και να σου βγει όλο πολύ πιο οικονομικό και συντηρητικό. Άρα, εμείς τώρα θα επιλέξουμε με τα τεχνητήρια στην επιλογή και θα συζητήσουμε για ποιο λόγο επιλέγουμε την ΑΠΕ ή την επιλογή του τρόπου που θα κάνουμε το αρχιτεκτονικό. Στην πραγματικότητα θα επιλέξετε κάποια αρχιτεκτονική από αυτές και θα δούμε. Εντάξει, συνοπτικά να. Και θα δούμε με ποια αντίστοιχα διαγράμματα του UML θα τα αποτυπώσουν αυτά και θα ζητήσουμε και από εσάς. Εμείς θα δούμε ένα παράδειγμα εδώ και θα ζητήσετε αυτό που θέλετε να κάνετε να φτιάξετε ένα τέτοιο διάγραμμα στις δικές σας ανάγκες, στις δικές σας εφαρμογές. Δεν θα έχει και τόσο μεγάλη διαφορά εδώ που τα λέμε, αλλά πιο πολύ λίγο να δούμε τη διαδικασία. Λοιπόν, τώρα βέβαια μια νέα έτσι έννοια που έχει μπει στο παιχνίδι είναι το cloud computing. Αντί εγώ να πάω να αγοράσω ένα μηχάνημα πραγματικό, πάω εκεί πέρα να βρίσκω ένα μηχάνημα. Έχεις την ευελιξία εκεί πέρα ότι μπορείς να πας στη στιγμή αν έχεις πιο πολλή κίνηση να αυξήσεις τη CPU, να αυξήσεις το δίκτυο, να αυξήσεις διάφορα πράγματα. Με το φόβο βέβαια ότι δεν μπορείς να σε καλύψει ο πάροχος. Ναι, εντάξει, ξέρω τον πάροχο. Βέβαια ξέρω το κόστος γιατί σε χρόνο και αυτό αναλόγως την κίνηση. Αν έχεις χαμηλή κίνηση δεν έχει μεγάλη χρέωση, αλλά όσο αυξάνεται και αυτό σκέφτο θα βγάλει. Απλά αυτό έχει βολέψει πάρα πολύ, ειδικότερα βέβαια τις startup εταιρείες. Στην αρχή. Δεν χρειάζεται την επένδυση ουσιαστικά. Ναι. Παίρνεις, τρέχεις την εφαρμογή σου. Αν έχεις αυξημένη ζήτηση, λογικά θα έχεις και κάποιο εισόδημα που θα σου έρχεται. Οπότε πας και επενδύεις μετά σε αυτό. Να δίνει μια πιο ομαλή. Συν το κόστος συντήρησης, το οποίο δεν είναι αμελητέ. Ναι. Δηλαδή, ένα σερβέρ άμα χαλάσει, δεν γίνει. Ενώ εδώ πέρα δεν σε νοιάζει, είναι δουλειά άλλου να το κάνει αυτό. Τώρα, το μόνο που δεν ξέρω ότι είναι σημαντικό να δει κάποιο είναι ότι αν θέλει να φύγει από ένα πάροχο να πάει σε έναν άλλον, εκεί τι γίνεται. Εντάξει, αν έχει τον κώδικα των εφαρμογών του, τον έχει, αλλά το στήσιμο της αρχιτεκτονικής είναι ένα θέμα το οποίο θέλει και αυτό. Δηλαδή, δεδομένα, μπορεί να δεσμεύεσαι, γιατί όταν φτιάξεις μια υπηρεσία στο Amazon Cloud Services, ας πούμε, και μετά πας στο Google Cloud, ας πούμε, πρέπει να αλλάξεις τον κώδικα των εφαρμογών, έτσι, γιατί δεν θα παίζει, δεν θα έχεις τα ίδια APIs, είναι λίγο θέμα. Εντάξει, οπότε, στην ουσία ψηλοδεσμεύεις λίγο και με τον πάροχο σε τις περιπτώσεις. Ο κώδικας είναι δικό σου και τα δεδομένα δικά σου, τα παίρνεις backup. Το θέμα είναι ότι έχεις προσαρμόσει την εφαρμογή σου σε κάποιες συγκεκριμένες απαιτήσεις που έχει ο πάροχος όσον αφορά το στήσιμο των εφαρμογών. Οπότε αυτό είναι η δυσκολία. Όχι ότι δεν γίνεται, απλά δεν είναι τόσο απλό. Θέλει μελέτη. Και θέλει και μια προετοιμασία. Δεν μπορείς ξαφνικά να πάρεις τα πάντα. Δηλαδή υπάρχουν εταιρείες, δεν θυμάμαι τώρα μια γνωστή, τώρα είχα δει το πρόσφατα, που αποφάσισε να φύγει ξέρω, από την Amazon να πάει στην Google. Δεν έγινε αυτό τόσο απλά βέβαια. Έπρεπε να κάνουν μια προετοιμασία για να γίνει αυτό το πράγμα. Αν το κόστος βέβαια κάνεις μια μελέτη και δεις ότι σε συμφέρει να πας κάπου αλλού, αξίζει τον κόπο την ταλαιπωρία να πας κάπου αλλού γιατί μακροπρόθεσμα θα έχεις όφελος. Αυτό είναι θέμα πολιτικής. Δεν υπάρχει και το άλλο μεγάλο καινούργιο trend με το Internet of Things. Ουσιαστικά έχουμε τη λογική να υπάρχουν πολλά devices τα οποία να έχουν είτε αισθητήρες, να στέλνουν δεδομένα, να υπάρχει μια αλληλεπίδραση, εν πάση περιπτώσει, smart homes και ούτω καθεξής. Οπότε και αυτό πρέπει να το. Έχει μπει και αυτό για τα καλά. Και υπάρχει και μια έννοια το οποίο εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο είναι ουσιώδης. Για green IT. Πιο πολύ έχει νόημα ότι να ανακυκλώνεις τα υλικά
Τώρα. Και να μειώνει το ενεργειακό. Δεν μπορεί να τρέξει πραγματικέ γραμμέ κατανάλωση ενέργεια. Όπω και να το κάνει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να γλιτώσει διαδικαστικά έγγραφα που δεν τυπώνει χαρτιά, να τα έχει όλα ηλεκτρονικά. Πέρα, όντω μπορεί να γλιτώσει κάποια πράγματα. Και μετακίνηση. Δεν χρειάζεται να τρέχει σε κάθε μια υπηρεσία για να παίρνει ένα πιστοποιητικό. Με αυτή την έννοια, οκ, okay, εξοικονομεί κάποια πράγματα. Καύσιμα, χαρτιά, τέτοια πράγματα. Αλλά οι υπολογιστέ θέλουν ενέργεια ούτω ή άλλω. Τώρα για να σχεδιάσουμε την υποδομή που θα τρέχει τις εφαρμογές, υπάρχει ένα κατάλληλο διάγραμμα στο Geometry που λέγεται Deployment Diagram. Όπως το Deployment Diagram στην πραγματικότητα αυτό που βάζουμε είναι τα κομμάτια λογισμικού σε ποια nodes τρέχουν και πώς τα nodes αυτά συσχετίζονται μεταξύ τους, φτιάχνοντας έτσι ένα μοντέλο για το δίκτυο το οποίο θα εξυπηρετεί την εφαρμογή. Και τώρα πάμε να δούμε τις οντότητες οι οποίες μπαίνουν στα deployment diagrams. Υπάρχουν δύο διαγράμματα, τα component diagram και τα deployment diagram. Νομίζω ότι θα δούμε και τα δύο μαζί σε ένα deployment diagram. Γιατί, ποια είναι η λογική. Τα component diagram βάζεις τα κομμάτια λογισμικού, το deployment βάζεις τα nodes, αλλά στο deployment φέρνεις και τα κομμάτια του software και τα κάνεις allocate σε hardware. Οπότε μπορούμε να δούμε μόνο το deployment και να ορίσουμε και τα components εκεί πέρα. Δηλαδή, μπορούμε να έχουμε και τις δύο κατηγορίες οντοτήτων στο ίδιο διάγραμμα. Θα το δούμε στην πράξη και θα το κατανοήσουμε καλύτερα νομίζω. Ναι. Και είναι και αρκετά, θα το καταλάβετε, είναι κάτι το οποίο είναι εύκολο. Δεν νομίζω ότι είναι δύσκολο να καταλάβουμε ότι έχουμε μια εφαρμογή που τρέχει σε ένα σερβερ. Ίσα που δεν μας διευκολύνει πράγματα που ήταν πιο αφηρημένα. Τώρα, επειδή μπορεί να είχαμε μιλήσει για κάποια components, για κάποια packages ας πούμε, που ήταν κομμάτια λογισμικού, τώρα όταν δούμε ότι να αυτό κάθεται στο web server, λίγο το νιώθουμε καλύτερα. Πάμε πιο κοντά στο πραγματικό σύστημα. Δηλαδή, από την ενηλογική έτσι προσέγγιση στην αρχή, τα διαγράμματα και όλα αυτά, τελικά πάμε να καταλήξουμε στο να ορίστε αυτό τρέχει εδώ, αυτό τρέχει εκεί, αυτά έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, τόση μνήμη, τόσο δίκτυο μεταξύ του κτλ. Άρα είναι από τα διαγράμματα που θα σα διευκολύνουν, όχι θα σα δυσκολεύουν. Και εδώ έχουμε τριών ειδών οντότητες, nodes, servers, workstations κτλ, network devices, router, διάφορα τέτοια. Τα artifacts είναι, μπορεί να είναι μια οντότητα όπως τα αρχεία τα οποία μπορεί να αποθηκεύουμε. Components. Components, κομμάτια λογισμικού δηλαδή, ή κομμάτια υλικού, εξαρτάται. Και communication paths είναι το πώς συνδέονται δικτυακά οι συσκευές. Εδώ υπάρχουν διάφορες οντότητες. Θα βλέπουμε και εδώ. Ένα node είναι στην πραγματικότητα ένας δικτυακός κόμβος, ένας υπολογιστής. Ένα artifact μπορεί να είναι, ας πούμε, ένα κομμάτι λογισμικού. Και αν θέλω να πω ότι ένα κομμάτι λογισμικού τρέχει στο συγκεκριμένο node, βάζω μέσα στο node το component αυτό για να δηλώσω ότι αυτό τρέχει εκεί. Και αυτό αποτυπώνεται στο μοντέλο, έτσι θα δούμε ότι το ένα είναι μέσα στο άλλο. Έχει μια τέτοια σχέση. Και υπάρχει και μια σχέση που συνδέει, ας πούμε, τα nodes μεταξύ τους με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά δικτύου. Καλά, εδώ μπορεί να έχουμε κάποιες υποπεριπτώσεις nodes, ας πούμε. Μπορεί να το υποστηρίζει και το εργαλείο και να μας δείχνει το workstation, το server, το mainframe με άλλα εικονίδια. Το data storage. Αλλά αυτό έχει να κάνει με το κάστρο του εργαλείου, τι εξειδίκευση έχει όσον αφορά τα deployment διαγράμματα. Εδώ βλέπουμε μερικά παραδείγματα. Έχουμε ένα client και ένα server και συνδέονται μέσω τοπικού δικτύου. Βλέπουμε ότι χρησιμοποιεί τη λογική του stereotype που έχουμε γνωρίσει στη UML. Η οποία λόγω του σχήματος εδώ καταλαβαίνουμε ότι είναι node, έτσι το δείχνει σαν τρισδιάστατο κύβο. Αλλά με το stereotype προσδιορίζει ότι πρόκειται για ένα συγκεκριμένο node, μια συγκεκριμένη κατηγορία node που είναι client workstation όπως το λέει εδώ. Εδώ είναι server. Και το ίδιο είναι το ίδιο πράγμα εδώ, απλά δείχνουμε και ποιες εφαρμογές τρέχουν σε κάθε ένα node. Τώρα δεν ξέρω αν έχει νόημα με κάτι άλλο ή να πάμε κατευθείαν στην πράξη. Πιο κάτω δείχνουμε το network model. Εδώ. Αυτά είναι λίγο πάλι
custom πράγματα που μπορεί να έχει το κάθε ένα εργαλείο. Αυτό θυμίζει Packaton, αν θυμάστε. Wow. Αυτό εδώ το private εδώ σημαίνει μάλλον ότι είναι μια ιδιωτική σύνδεση δικτύου, αν καταλαβαίνω καλά. Ιδιωτικό δικτύο. Είναι ιδιωτικό ένα VPN στην πραγματικότητα. Δεν ξέρω κάποιο άλλο παράδειγμα. Τώρα αυτά τα διαγράμματα είναι λίγο custom από ό,τι βλέπω. Αλλά εντάξει. Εδώ έχουμε διάφορους servers που συνδέονται με ένα switch και έχω ένα router για να βγαίνει η επικοινωνία στον έξω κόσμο. Κλασικές αρχιτεκτονικές δικτύων. Τώρα το κάθε ένα node, ας πούμε, μπορεί να έχει διάφορα χαρακτηριστικά. Μπορώ να ορίσω εγώ συγκεκριμένα πράγματα, να πω ότι εγώ θέλω ένα server ο οποίος θα τρέχει Red Hat, Linux, ξέρω εγώ, πρέπει να έχει τόση μνήμη ή θα πρέπει να τρέχει Oracle, ας πούμε, βάση δεδομένων ή οτιδήποτε. Και μπορώ να ορίσω οι διάφορες απαιτήσεις στα hardware ή κάποιες minimum απαιτήσεις. Και τώρα, εντάξει, εδώ βλέπουμε πάλι τις μη λειτουργικές απαιτήσεις, οι οποίες ως γνωστόν είναι πάρα πολύ κρίσιμες για κάθε ένα σύστημα. Κατηγορίες μη λειτουργικών απαιτήσεων, απόδοση, ασφάλεια, όσον αφορά. Πώς το λέμε το legal. Νομικές. Ναι, νομικές έτσι. Όταν τρέχεις μια υπηρεσία σε π.χ. στις ΗΠΑ, πρέπει να συμμορφώνεσαι με κάποια νομοθετικά πλαίσια. Νομικά πλαίσια. Ναι, ακριβώς. Αυτά τα πράγματα. Πρέπει και αυτά να τα λάβουμε υπόψη μας όταν αναπτύσσουμε ένα σύστημα. Και θέματα λειτουργίας του συστήματος, πώς διασυνδέονται τα διάφορα συστατικά στοιχεία κ.ο.κ. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να εξειδικεύσουμε σε όλα αυτά. Πάμε να δούμε κατευθείαν πώς θα φτιάξουμε ένα deployment διάγραμμα. Μέχρι να ανοίξει αυτό από τις προτινόμενες αρχιτεκτονικές για τη συγκεκριμένη εφαρμογή που μελετάμε, τι βολεύει πιο πολύ. Να έχουμε client server, να έχουμε διάφορα επίπεδα, τι θα λέγατε. Αν έχουμε κλασικό client server, θα πρέπει να έχουμε web. Βεμπικά. Ναι, αλλά οι χρήστες θα έχουν ένα browser και δεν μας ενδιαφέρει. Και επειδή μιλάμε για την χρήστες, θα έχουμε σε μέρη και θα είναι κατεστημένο για να τρέχουμε να κάνουμε κατάσταση. Ακριβώς, ναι. Γι' αυτό και όχι κρατήσει. Ναι, αυτό όμως δεν θέλουμε το κλασικό client server, θέλουμε με ένα επίπεδο web. Εδώ είμαστε, αυτό είναι ένα άλλο παράδειγμα. Ναι, ναι, ναι. Δεν αποκλείεται να έχουμε έναν client, μια Windows εφαρμογή client για τους εσωτερικούς χρήστες και ένα web interface για τους εξωτερικούς. Δεν σημαίνει ότι το interface για τους εσωτερικούς και τους εξωτερικούς χρήστες πρέπει να είναι το ίδιο. Το Zoom στην τελευταία, στο τελευταίο βιντεάκι προκαλούσε προβλήματα στο τέτοιο. Έσπαγαν οι γραμμές, γινόταν περίεργο, μετά από refresh έφτιαχνε. Το Zoom το έκανε, μετά το Zoom γινόταν. Άρα δεν κάνουμε. Όχι, ναι, το Zoom είχε θέμα. Ωραία. Άρα τώρα για το συγκεκριμένο σύστημα, να το κάνουμε web εφαρμογή ή desktop. Θυμίζω ότι είναι ένα αποθητήριο που πρέπει να μπαίνουν πολλοί χρήστες. Σίγουρα οι εξωτερικοί χρήστες πρέπει να έχουν web πρόσβαση, δεν έχει νόημα να βάζει μάλλον κατεβάζει. Κάτι. Παλιότερα, ας πούμε, κατέβαλα ένα Java προγραμματάκι και το έφερε στο browser. Τώρα, σιγά σιγά τα έχουν κόψει για λόγους ασφαλείας. Αν παρατηρήσετε, πολλοί browser, σαν default, την προφορά δεν επιτρέπουν σε Java εφαρμογών. Γι' αυτό έχει πάει να εξελιχθεί σιγά σιγά. Άρα, σίγουρα θα έχουμε web. Δηλαδή, θα έχουμε κάποιους χρήστες οι οποίοι θα μπαίνουν με web. Στα πλαίσια των εσωτερικών χρηστών, έχει νόημα να δίνουμε. Άρα, νομίζω ότι είναι αρκετά σύνηθες και μας βολεύει και εδώ να την έχουμε σαν web εφαρμογή. Α, δούμε λίγο τα επίπεδα τώρα. Μιλάμε για web εφαρμογή, αλλά θέλουμε ένα web server, ο οποίος θα εξυπηρετεί τους χρήστες. Έναν ή περισσότερους θα δούμε κατά. Πρέπει να δούμε τα συστήματα ποια είναι, από το αρχικό, το use case. Ναι, μπορούμε να κοιτάμε το use case, γιατί είναι χρήσιμο. Το use case, ναι. Αλλά και το. Είναι το σύστημα αυτοαπόθεσης και το package diagram θα πρέπει να δούμε. Έχουμε κάποια εξωτερικά συστήματα που μπορούμε και αυτά να τα δείξουμε.
σύστημα καταλόγου χρηστών, σύστημα γραμματείας, σύστημα πληρωμών, αποθετήριο κ.ο.κ. Και μπορούμε να δούμε και το package diagram που είχαμε κάνει τις προηγούμενες φορές. Αυτό πρέπει να είναι. Δεν θυμάμαι αν είχαμε κάνει κάτι μέσα σε αυτό. Αν είχαμε κάνει μόνο για το application domain, δεν είχαμε κάνει τα βασικά layers. Μάλλον όχι, δεν το είχαμε κάνει, ναι, δεν το είχαμε δείξει. Το είχαμε δείξει απλά. Αλλά εντάξει, παίρνουμε μια γενική εικόνα από εδώ, σχέση με τα packages. Τα packages θα μας βοηθήσουν και να δούμε τι κομμάτια λογισμικού χρειαζόμαστε. Δηλαδή, στο deployment diagram το οποίο θα δούμε τώρα, η αλήθεια είναι ότι για να πάμε στο deployment diagram πρέπει στην αρχή να βάλουμε ένα component diagram το οποίο δείχνει τα στατικά στοιχεία λογισμικού. Αλλά μπορούμε και αυτά να τα βάλουμε κατευθείαν στο deployment, δεν χρειάζεται να πάμε στο component. Άρα, ας πάμε να φτιάξουμε. Το component δηλαδή το φτιάχνουμε για το λογισμικό. Το component έχει μόνο τα components. Και ουσιαστικά τις εξαρτήσεις, τα software components και τις εξαρτήσεις μεταξύ τους. Ας τα δούμε και τα δύο, εντάξει, για να διαλόγους πληρότητας. Είναι σαν το package diagram ουσιαστικά. Το component είναι πιο ευρύ. Το component είναι μια κλάση ολόκληρη. Ίσως και κάτι άλλο. Δεν είναι κλάση, είναι λίγο πιο γενικό. Έχει και application μέσα, ενώ το package έχει μόνο data, έτσι. Data με methods. Όχι, και το package μπορεί να περιλαμβάνει κλάση. Ένα σύνολο κλάσεων. Κλάση, ναι, κλάση περιλαμβάνει. Το component είναι λειτουργία. Το component πλέον είναι software component. Ναι. Δεν είναι τόσο προσανατολισμένο. Το component θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι βιβλιοθήκη, μοιάζει με βιβλιοθήκη, μοιάζει με. Component είναι κάποιες λειτουργίες που είναι μαζί και επικοινωνούμε κάποιες άλλες. Είναι άλλο component. Τουλάχιστον έτσι το φαντάζομαι εγώ. Είναι υποσυστήματα. Υποσύστημα, λες, δηλαδή, όχι, είναι κάτι μικρότερο. Δεν είναι υποσύστημα. Όχι. Είναι συστατικό του υποσυστήματος. Component. Είναι ένα reusable software entity το component με σαφώς καθορισμένο interface. Αλλά όχι σε τέτοιο επίπεδο λεπτομέρεια που είναι το package. Το επίπεδο των μέρε εδώ μπορούμε να το λύσουμε σε πολλά επίπεδα. Μπορεί να έχουμε ένα κομπόν το οποίο έχει άλλα κομπόν και αυτά μέσα έχουν άλλα κομπόν να πάω σε όσο βάθο θέλω. Όπως και με τα packages. Όπως και τα packages. Και μπορώ να τα βάλω σε όσο βάθο θέλω. Δεν είναι ότι τα packages είναι λεπτομερή ενώ τα component δεν είναι. Όλα μπορεί να γίνουν όσο λεπτομερή θέλουν. Και τα δύο. Απλά τα components προσπαθούν να αναγνωρίσουν ας πούμε software entities, οντότητες λογισμικού με κάποια λειτουργικότητα που παρέχουν. Με ένα βαθμό αυτονομία. Ναι. Ενώ τα packages είναι ένας τρόπος οργάνωσης των κλάσεων ή άλλων συστατικών του μοντέλου. Δηλαδή, τα packages είναι για την οργάνωση, ενώ τα components είναι για τη λειτουργία. Δηλαδή, ο προσανατολισμός πιο πολύ για την νοηματική οργάνωση είναι τα packages, ενώ εδώ έχουμε ένα πραγματικό, software component. Ενώ τα packages έχουν να κάνουν με την οργάνωση. Μπορεί ένα component να χρησιμοποιεί κλάσεις από διάφορα. Ή να αντιστοιχεί σε μια κλάση. Εξαρτάται τι κάνει το κάθε component. Ας κάνουμε λίγο, να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Ας ξεκινήσουμε καταρχάς από τη μεριά του χρήστη. Μην πάμε να το δούμε κατευθείαν πώς είναι τα components. Ας το πάρουμε ότι έχουμε ένα χρήστη, ξέρω εγώ, ο οποίος με ποιο πράγμα αλληλεπιδρά ο χρήστης. Πώς το λέμε το κομμάτι αυτό το οποίο αλληλεπιδρά. User interface. Άρα να πούμε ότι θα έχουμε ένα component το οποίο θα αναπαριστά το user interface. Αυτό στην πράξη μπορεί να αποτελείται από χιλιάδες, από πάρα πολλά άλλα components. Αλλά εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε το σκοπό να βάλουμε όλες τις σελίδες και όλα τα. Θα μπορούσε εδώ κάποιος να μέσα σε αυτό να βάλει ένα component που να είναι, ξέρω εγώ, κάποιες φόρμες που εμφανίζουν το χρήστη, κάποια κουμπιά, τέτοια πράγματα. Κάποιες βιβλιοθήκες, ότι θα χρησιμοποιήσει το bootstrap, ξέρω εγώ, τη βιβλιοθήκη κτλ. Τέτοια πράγματα. Ας το δείξουμε γενικά σαν user interface. Άρα το επίπεδο λεπτομέρειας πάντα έχει να κάνει και με την πρόθεση του αναλυτή το τι θέλει να αποτυπώσει στο διάγραμμα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι όλοι οι χρήστες έχουν το ίδιο user interface. Αν για κάποιο λόγο έπρεπε να έχουμε διαφορετικό user interface για τους εξωτερικούς ή τους εσωτερικούς, θα μπορούσαμε να βάλουμε δύο ειδών user interface, δύο components. Έτσι είναι θέμα δικό μας, δικιά μας απόψη. Ας πούμε ότι όλοι έχουν το ίδιο user interface. Δεν θα φτιάξω
την αισθητική της εφαρμογής διαφορετική για τους εσωτερικούς και για τους εξωτερικούς χρήστες. Ας πούμε ότι είναι το ίδιο. Απλά έχουμε... κάποιες σελίδες θα μπορούν να τις επισκέπτονται οι μεν και κάποιες ιδέες. Τα θέματα περιορισμών, ναι. Πρόσβασης. Ωραία. Θα έχουμε το user interface. Τώρα, μετά, το επόμενο βήμα είναι ότι ο χρήστης αλληλεπιδρά, κάνει login, τέτοια πράγματα. Αυτό βέβαια θα πρέπει να αντιστοιχεί μετά, να επικοινωνεί με κάποια άλλα components. Πρέπει με κάποιο τρόπο να δείξουμε, να έχουμε ένα ας το πούμε γενικό component το οποίο θα εμφανίζει την λογική ας πούμε της εφαρμογής. Μπορεί να έχουμε ένα component, ας το δούμε καλύτερα έτσι, όταν κάνει login ο χρήστης, το οποίο χειρίζεται το login των χρηστών, το authentication. Άρα, νομίζω ότι είναι αρκετά έτσι βολικό να βάλουμε ένα component το οποίο έχει να έχει να κάνει με την αυθεντικοποίηση των χρηστών. Στη συνέχεια μπορούμε να δούμε λίγο και το use case διάγραμμα για να πάρουμε έτσι ιδέες. Άρα φτιάξαμε ένα component το οποίο έχει να κάνει με την αναγνώριση χρήστη. Μετά έχουμε ένα σύστημα γραμματείας, θα μπορούσαμε να το αντιστοιχίσουμε και αυτό σε ένα άλλο component που να αφορά... Είμαστε εδώ. Πώς θα το πούμε αυτό. Ναι, και έχουμε και το και για τις πληρωμές. Ένα component το οποίο θα είναι δηλαδή η υλοποίηση, ο κώδικας ο οποίος θα τρέχει και θα έχει να κάνει με το πάρε δώσει με το εξωτερικό σύστημα πληρωμών, ας το πούμε payment. Να κάνω μια σύντομη ερώτηση. Ναι. Είναι και λίγο παραδειγματική. Ναι. Γιατί η γραμματεία έχει άλλο σύστημα. Πώς μεταφράζεται. Αυτό μεταφράζεται ως εξής. Το ίδιο σύστημα, δεν είναι όλο. Όχι, δεν είναι το ίδιο σύστημα. Η γραμματεία έχει ένα σύστημα το οποίο κατηγορεί βαθμούς που έχει ο καθένας φοιτητής στο μάθημα. Ωραία. Επίσης η γραμματεία δεν έχει μόνο αυτούς, έχει και πληροφορίες για φοιτητές που έχουν αποφοιτήσει. Η πληροφορία που χρειάζεται να ξέρει η γραμματεία από το σύστημα το οποίο φτιάχνουμε εμείς είναι όταν κάποιος τελειώσει και έχει πάρει πτυχίο, έχει πάρει μια βεβαίωση ας πούμε τη βιβλιοθήκη που λέει: ξέρεις κάτι, αυτός παρέδωσε, εξετάστηκε τυχώς, πήρε αυτό το βαθμό. Αυτή η πληροφορία. Και μόνο αυτό χρειάζεται να αποθηκευτεί στο σώμα της γραμματείας. Είναι σαν να είναι το σύστημα του όλου συστήματος. Δεν είναι δικό μας. Αυτό εδώ, αυτό το οποίο θα, το component το οποίο θα υλοποιήσουμε εμείς, θα είναι υπεύθυνο να στείλει τα κατάλληλα δεδομένα στο σύστημα της γραμματείας για να του πει ότι ξέρεις κάτι, αυτός τελείωσε. Αυτό. Δεν είναι όλο το σύστημα. Το έχω βάλει αυτό. Δεν είναι το πραγματικό σύστημα της γραμματείας. Είναι το δικό μας κομμάτι που θα αναπτύξουμε για να επικοινωνήσουμε με το σύστημα της γραμματείας για να το ενημερώσουμε όταν. Ολοκληρωθεί γιατί η γραμματεία έχει άλλη εφαρμογή. Ναι. Άλλο πληροφοριακό σύστημα. Το λόγιο είναι άλλη εφαρμογή. Ακριβώς. Εντάξει. Ναι, είναι άλλη εφαρμογή. Και προσπαθούμε να τις συνδέσουμε μεταξύ τους τις δύο εφαρμογές. Ακριβώς. Αυτό είναι το πώς εγώ θα αποκτήσω πρόσβαση, πώς θα στείλω ή θα λάβω πληροφορία από το φυτολόγιο. Το payment είναι πώς θα στείλω και θα λάβω δεδομένα στο εξωτερικό σύστημα πληρωμών. Τι άλλο έχουμε εδώ. Αυτό είναι πώς θα στείλω και θα λάβω δεδομένα στο σύστημα το εξωτερικό που είναι αναγνώριση χρηστών. Στην ουσία είναι πως αυτά είναι διασύνδεση με τα άλλα συστήματα. Γιατί κάποια πράγματα δεν τα φτιάχνουμε εμείς. Εμείς φτιάχνουμε τη δικιά μας λογική, αλλά πρέπει σε κάποια σημεία να ενημερώσουμε ή να πάρουμε πληροφορίες από άλλα συστήματα. Το integration του ακόμα σύστημα είναι το κεντρικό στο use case diagram. Ακριβώς. Όλα τα άλλα υπήρχαν και τα εντόνια. Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Η γραμματεία καταφέρει τους βαθμούς, αλλά πώς βλέπει τους βαθμούς που έβαλε ο καθηγητής. Αυτό το κάνει το σύστημα της γραμματείας, δεν μας νοιάζει εμάς. Δεν μας απασχολεί. Μόνο το OK για, το... για την εργασία ότι έχει κατατεθεί. Το μόνο που χρειάζεται εμείς να ενημερώσουμε είναι ότι ξέρεις κάτι, αυτός τελείωσε. Το τι κάνει το άλλο σύστημα δεν μας απασχολεί. Εμείς έχουμε ένα συγκεκριμένο κομμάτι πληροφορίας που πρέπει να στείλουμε εκεί. Δεν μας ενδιαφέρει πώς λειτουργεί το άλλο σύστημα. Δηλαδή η προδιαγραφή είναι αυτή. Το σύστημα απόθεσης, βιβλιοθήκη, δεν την νοιάζει την βαθμοποίηση κάποιο. Δεν την ενδιαφέρει αυτό. Ενδιαφέρει όταν τελειώσει, απλά η εργασία να εμφανίσει στο αποθητήριο. Τι βαθμό πήρε, τι έκανε κτλ. Δεν το ενδιαφέρει το δικό μας σύστημα. Okay. Και αυτά είναι γενικότερα θέματα που έχουν να κάνουν με τη διασύνδεση των εφαρμογών. Έτσι. Πλέον οι περισσότερες εφαρμογές διασυνδέονται μεταξύ τους. Δεν έχουμε μια εφαρμογή που σπάνιο να έχουμε μια εφαρμογή που κάνει τα πάντα και να μην χρειάζεται να επικοινωνήσουμε κανένα. Υπάρχουν και τέτοιες, αλλά οι περισσότερες είναι πολύπλοκες. Ωραία.
τι άλλο μπορεί να χρειαστούμε εδώ πέρα. Μπορούμε να έχουμε ένα component το οποίο να έχει την επικοινωνία με τη βάση δεδομένων, JDBC, κλασικά. Data access. Τώρα τα βάζουμε χήμα και θα δούμε τα σιγά σιγά πού θα τα βάλουμε αυτά να τρέχουν. Θέλουμε κάπου την λογική. Τη λογική της εφαρμογής, το business logic ας πούμε της εφαρμογής. Δηλαδή. Κανόνες λειτουργίες. Το ότι επιτρέπει όλα αυτά που περιγράψαμε στο activity diagram ή στο sequence. Αν για παράδειγμα κάποιος είσαι αυτής αφίστης με συγκεκριμένο ρόλο φοιτητής, τι οθόνη θα το δείξει μετά, ποια φόρμα θα το δείξει, τέτοια πράγματα. Αν πάει να χτυπήσει μια σελίδα που δεν έχει πρόσβαση, να μην τον αφήσει να τη δει και ούτω καθεξής. Ωραία. Έχουμε βάλει κάποια ενδεικτικά εδώ πέρα, κάποια components. Βεβαίως μπορούμε αυτά να μπούμε και να τα αναλύσουμε περισσότερο αν θέλουμε. Δεν ξέρω αν να βάζαμε και σαν component τη βάση μας ή σαν... Α, ναι. Ωραία. Και ίσως έχει νόημα να βάλουμε σαν component και τον κατάλογο χρηστών. Ωραία. Και τώρα πρέπει να σκεφτούμε πώς αυτά, πού θα τα αναθέσουμε αυτά να τρέχουν. Έχουμε βάλει κομμάτια λογισμικού. Αυτά δεν μπορεί να είναι στον αέρα, πρέπει να τρέχουν κάπου. Εντάξει. Και γι' αυτό το λόγο τώρα πάμε και φτιάχνουμε ένα deployment diagram. Αυτή η δουλειά γίνεται παράλληλα, δηλαδή μπορώ να φτιάξω κάποια components, να φτιάξω μετά κάποια notes και να ξανάρθω πίσω να προσθέσω κάποια components που δεν είχα υπολογίσει μέχρι να ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη δουλειά. Άρα φτιάχνω τώρα ένα deployment στο οποίο, εδώ βλέπετε ότι έχω συγκεκριμένες επιλογές, node, artifact, έχω όμως και το δικαίωμα να βάλω και component εδώ πέρα. Εντάξει. Το component και το deployment διάγραμμα είναι πολύ στενά συνυπασμένα τα δύο διαγράμματα. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να δείξει μόνο το deployment και να έχει τα components εκεί μέσα. Δηλαδή, σε εσάς τελικά θα ζητήσουμε ένα deployment diagram. Δεν χρειάζεται να μας δείξετε και το component. Το τελικό παραδοτέρω που θα έχει να κάνει, που δεν είχατε μέχρι τώρα, είναι αυτό. Και κάτι άλλο που θα δούμε μετά. θα είναι ευχάριστο το άλλο, πολύ ευχάριστο, οπότε θα σας αρέσει. Όχι, κάτι άλλο. Λοιπόν, ξεκινάμε πάλι από τη μεριά του χρήστη. Πού θα τρέχει ο χρήστης στην εφαρμογή, από πού θα τη βλέπει. Από το PC, από το laptop, από κάπου εκεί. Άρα θα βάλω ένα node. Να δούμε λίγο τι εξειδικεύσεις μας δίνει το συγκεκριμένο εργαλείο. Εδώ έχει επιλογή node, έχει ένα άλλο που λέει device node και έχει ένα execution environment node. Νομίζω το node το απλό μας κάνει σε αυτήν την περίπτωση. Το βλέπετε είναι σαν κύβος αυτό το πράγμα, σαν, ναι. Ωραία, αυτό ας πούμε ότι είναι, πώς θα το πούμε, user PC, κάπως έτσι. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι δεν είναι μόνο user PC, ότι μπορεί να είναι και tablet, ξέρω, ή να είναι και ένα κινητό. Ναι, γιατί... αν θέλουμε αυτό να το δείξουμε ρητά ότι υπάρχουν οι δύο περιπτώσεις, θα βάλουμε ένα άλλο node, αν θέλουμε δηλαδή να... Ας το βάλουμε γιατί, για να έχει ενδιαφέρον. Ναι. Βέβαια τώρα στο αποθετήριο θέλω να κάνει απόθεση όλος από το... Όχι, να μπορεί κάποιος να βλέπει τα άρθρα. Ναι, οπότε... Η αναζήτηση όμως, ναι. Και η αναζήτηση θα δουλεύει, δεν έχει θέμα. Αφού το βάλαμε αυτό, θα μπορούσε κάποιος εδώ να βάλει και μια εξειδίκευση του UI. Γιατί αλλιώς πρέπει να φαίνονται τα δεδομένα στο κινητό, αλλιώς στον υπολογιστή. Θα μπορούσε κάποιος να το πει ότι όλα γίνονται στο UI, αλλά θα μπορούσαμε να το εξειδικεύσουμε, τόσο να έχουμε ένα διαφορετικό user interface. Ενώ tablet και mobile μαζί, mobile device γενικά, tablet και κινητά. Ωραία. Όπως μπορείτε εύκολα να καταλάβετε, εδώ τι θα κάνουμε τώρα, θα πάμε να πάρουμε... Πού τα έχουμε αυτά. Α, να τα. Θα πάρουμε ας πούμε το user interface, το component και θα το ρίξουμε εδώ μέσα. Βλέπετε, καταλαβαίνει εδώ πέρα ότι έχει μπει μέσα το user interface component και θα πάρουμε και το... Έλα, και θα το βάλουμε, θα το βάλουμε στο web server. Του κατεβαίνει αυτό.
πλευρά deployment. Ναι, γιατί στην πραγματικότητα το user interface τρέχει στο browser, που είναι στο. Τρέχει, αλλά deploy. Θα μπορούσαμε να έχουμε και ένα άλλο component στο server που είναι κάνω το δείξει. Θα το δούμε τώρα στην πορεία. Ας το κάνουμε έτσι για αρχή. Παίρνουμε και το mobile UI component και το βάζουμε εδώ. Αυτό που είπε ο Γιώργος είναι το εξής, ότι ναι, μεν ο browser τρέχει στον υπολογιστή μας ή στο tablet μας, αλλά η πληροφορία αυτή θα έρθει από το server, το πώς θα εμφανιστεί. Εντάξει, οπότε μπορεί και εκεί να χρειαστεί να έχουμε ένα αντίστοιχα τέτοιο καινούριο. Ή θα μπορούσαμε απλά να τα βάλουμε αυτά κατευθείαν στον server. Θα δούμε λίγο πώς θα μας βγει καλύτερα. Λοιπόν, ωραία. Τώρα, η άλλη ερώτηση είναι, θέλουμε να έχουμε web server και application server ή να έχουμε μόνο application server. Αυτό μπορεί να έχει να κάνει και με την τεχνολογία υλοποίησης. Application server και σύμβαθα. Web server και application server. Δεν μπορώ να μην έχουμε. Ενώ μερικοί application server κάνουν και το ρόλο του web server, γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό λέω ότι εξαρτάται να βάλουμε όλα μαζί σε ένα... Στο web server μόνο. Ας τα κάνουμε χώρια για να έχει έτσι ενδιαφέρον. Να είναι πιο κοντά σε αυτό που θα κάνετε και εσείς, λες. Ποια είναι η διαφορά του web server με τον application server? Νομίζω το ξαναείπαμε, αλλά αν κάποιος έχει απορία, τι διαφορά έχει ο web server με τον application server? Ο ένας είναι εκτεθειμένος προς τα έξω. Α, κι ο άλλος μπορεί να είναι. Ναι, απλά η διαφορά είναι να... Ναι, συνήθως βάζει μπροστά το web server και κρύβει από πίσω τον application server. Αλλά η διαφορά του ποια είναι? Ο ένας παίρνει τα request από το χρήστη και τα τερματικά από το χρήστη και λοιπά που πανέρχονται και ο άλλος παίρνει process το application αφού τα περάσει ο web. Ουσιαστικά κατά κάποιο τρόπο κάνει τον proxy. Ναι. Το έχετε όλοι αυτό κάνουν έτσι. Ένα άλλο επιπλέον στοιχείο είναι ότι ο web server το μόνο που κάνει είναι ότι σερβίρει δεδομένα. Δεν κάνει επεξεργασία όπω είπε ο συνάδελφο εδώ πέρα. Παράδειγμα, τα στατικά αρχεία της εφαρμογής μπορούμε κατευθείαν να τα σερβίρουμε από το web server. Δεν χρειάζεται application server. Αν έχω εικόνες, αν έχω βίντεο, κάτι το σύνολο στατικό, κατευθείαν το web server θα σερβίρει. Δεν μας ενδιαφέρει. Αλλά αν έχω να κάνω επεξεργασία, θέλω application server. Τώρα, υπάρχουν πολλοί web server που κάνουν επεξεργασία, κλασικό παράδειγμα Apache με PHP. Υπάρχουν αρκετοί application server που κάνουν και web. Σερβίρουν και απλές σελίδες. Όπως είναι ο Tomcat, ας πούμε, κλασικός. Οπότε υπάρχουν και τα δύο. Και εδώ θα δούμε διαφορετικά. Θα έχουμε και web server και application. Ωραία. Αφού βάλαμε τους δύο αυτούς, ας βάλουμε και το database server, γιατί χρειάζεται να έχουμε και τη βάση μας. Και ας πάρουμε κάποια components τώρα να τα βάλουμε. Ξέρουμε σίγουρα ότι το business logic θα τρέχει στον το business logic στον application. Τσίμα το όλο, δεν το μεγάλωσε λίγο. Ωραία. Μάλλον ο application θα έχει και άλλα πράγματα μέσα, ας το μεγαλώσουμε λίγο παραπάνω. Ωραία. Το database. Δεν είναι για λόγους απόδοσης. Ναι, σε κάποιο μήνυμα το είχα δει εγώ. Εντάξει, ναι. Στο ένα μηχάνημα μπορείς να δει και το web server και το application και το... Και τοπικά στοιχεία καταστημάτων. Υπήρχε ένα γενικός database server που είχε τα πιο γλυκά. Το data access θα τρέχει στον application server και θα επικοινωνεί βέβαια με το database component. Τι άλλο μας έχει μείνει εδώ πέρα? Τι θα τρέχει ο web server έτσι όπως το έχουμε κάνει τώρα? Τίποτα? Σελίδες. Web service. Θα τρέχει ο server. Το database ο web server, έτσι όπως τον έχουμε, έχει κανένα ρόλο? Όχι, κάτι πρέπει να τον κάνουμε. Ή θα τον βγάλουμε. Να του βάλουμε τα components αυτά. Ναι, αυτά εδώ. Να τα πάρουν ίσα από. Αυτά εδώ. Με τη λογική ότι. Ναι, μεν εμφανίζει στο χρήστη τα user interfaces, αλλά. Ο web server θα στέλνει. Ο web server στην πραγματικότητα τα. Ο χρήστης έχει ένα browser. Βλέπει.
Ωραία. Και νομίζω μας έχουν μείνει τα υπόλοιπα components τα οποία δεν τα βάλαμε, που λογικά θα μπουν στο application, δηλαδή το authentication. Το authentication component, το payment component. Πού το, να το. Ναι, τώρα υπήρχε περίπτωση, ας πούμε, το πανεπιστήμιο να έκανε και άλλες λειτουργίες με πληρωμές και να υπήρχε εκεί αυτό το component και να έτρεχε. Δεν θα το βάζαμε όπως στον application server, θα εμφανίζαμε ενδεχομένως το node εκείνο. Θα το κάνουμε έτσι για ενδιαφέρον. Αν υπάρχει. Ας βάλουμε έναν, ας πούμε ότι έχουμε μια υπηρεσία όπως είναι ο Elkes στο πανεπιστήμιο. Παραλαμβάνει και τα θέματα αυτά, τα διευθυντήσεις. Πώς θα το πούμε αυτό server. Έλα, όχι, ας το γράψω Research Committee Server. Ναι. Όπου εδώ θα τρέχουμε. Το payment. Γιατί μπορεί να χρειάζεται να εκδίδονται τιμολόγια και διάφορα τέτοια πράγματα, οπότε ας το τρέχουμε εκεί αυτό. Μας έχει μείνει κάτι. Τα taxes. Α, να πάω στο... Στο component. Τα UI τα βάλαμε, το business logic το βάλαμε, το payment το βάλαμε, το database βάλαμε. Το LDAP. Έτσι το secretary system. Ναι. Αυτά είναι τα εξωτερικά συστήματα. Κατάλογος χρηστών. Ναι. Για το authentication των εσωτερικών. Ορίστε. Web service. Υπονοείται. Το Apache, ας πούμε. Δεν τρέχει στο web server. Ναι, θα είναι εδώ. Ας το κόβω στο UI. Στο Google Web Server θα τρέχει ο Apache, ας πούμε. Υπονοεί ότι... Ότι υπάρχει. Ναι. Ναι. Εντάξει, εδώ θα μπορούσαμε ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουμε stereotypes, αν θέλουμε. Να πούμε ότι είναι Apache Web Server, ναι, ξέρω εγώ, ή κάτι. Ή να το βάλουμε στα attributes της οντότητας αυτής. Όπως ξέρουμε, κάθε μια οντότητα έχει ένα specification που εκεί ορίζουμε διάφορα attributes και μπορούμε να βάλουμε εδώ ό,τι θέλουμε. Και το άλλο σύστημα που είπαμε είναι το secretary. Ναι. Το γράφω έτσι τώρα. Ο οποίος έχει ένα... Και αυτό που μένει για να ολοκληρώσουμε το συγκεκριμένο διάγραμμα είναι να συνδέσουμε, να δούμε ποιοι server επικοινωνούν απευθείας με ποιους. Το user PC και, για παράδειγμα, και το mobile device επικοινωνούν με τον web server. Έτσι, δεν μιλάνε με τον application server, δεν επιτρέπεται αυτό. Εντάξει, οι εφαρμογές μιλάνε κατευθείαν με τον web server. Δεν επιτρέπεται να μιλήσουμε στον application server κατευθείαν. Ο web server βέβαια μιλάει με τον application server και... Τι έκανε το λάθος. Ας σου βάλει καινούργιο νου. Ναι. Ας πάρω το. Ωραία. Και ο application server μιλάει με τον LDAP server. Τι συμπεραίνουμε από αυτή εδώ την αρχιτεκτονική που στήσαμε? Ποιο server είναι πιο σημαντικός? Ποιο έχει πιο πολύ φώτο? Έτσι πέρα, έχετε πιο πολλά components τα οποία έχουμε κάνει allocated εκεί πέρα. Θα μπορούσε κάποιο να πει ότι εδώ δεν μου αρκεί ένα server, μπορώ να έχω δύο server. Σε περίπτωση που πέσει ο ένας, να έχω έναν. Τώρα εντάξει εδώ. Σαν. Πώς λέγεται αυτό? Για load balance. Τον φόρτο να τον μοιράζει σε δύο μηχανήματα, σε τρία. Double application server. Σαν cluster στήνεις. Εδώ πάντως, αν θέλουμε, μπορούμε να γίνουμε και συγκεκριμένοι και να συσχετίσουμε component μεταξύ τους και όχι με τα nodes μεταξύ τους. Δηλαδή να πούμε ότι αυτό το component
θα επικοινωνήσει με αυτό το component. Εντάξει. Και θα μπορούσαμε να το βγάλουμε αυτό ή και να το αφήσουμε, δεν είναι λάθος. Οπότε αποφασίστε τι βολεύει πιο πολύ. Αν έχετε πάρα πολλά components, μπορεί να γίνει σύνθετο και να μην διαβάζετε άμα βάλετε και γραμμούλες components. Είναι το καλύτερο όπως το θέλουμε. Εντάξει, εγώ το αφήνω έτσι για να ξέρουμε ότι μπορούμε να τα κάνουμε και τα δύο. Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι τόσο δύσκολο το deployment diagram. Είναι πολύ κοντά στην πραγματικότητα, οπότε νομίζω ότι εύκολα μπορείτε να το σχεδιάσετε. Οπότε αυτό που χρειάζεται είναι να φτιάξετε ένα τέτοιο διάγραμμα για τη δικιά σας εφαρμογή. Το οποίο δεν θα έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Εντάξει, μην κάνετε ακριβώς το ίδιο. Κάντε κάποια άλλη. Θα αλλάξουμε λίγο τα ονόματα. Δεν θα βάλουμε mobile. Και ίσως εδώ χρειάζεται να έχετε άλλα εξωτερικά συστήματα, έχετε βάλει τα δικά σας. Αλλά μην το λέτε για το κτηματολόγιο mobile, γιατί οι περισσότερες εφαρμογές και υπηρεσίες πλέον έχουν και ένα κτηματολόγιο. Έχει mobile τώρα. Όχι, αλλά μπορείς να πεις πρόταση, ρε παιδί μου, γιατί τώρα. Αυτό που υπάρχει δεν έχει, αλλά αυτό που προτείνετε εσείς. Όχι, εντάξει, δεν λέμε ότι θέλετε και καλά να βάλετε. Δεν προσπάσουμε κάτι από κάποια πράγματα που αναφέρονται σε αυτό τα έχετε ήδη δει, οπότε θα το περάσω λίγο στο πιγκά. Τα έχετε δει με τον κύριο Σπιλιοτόπουλο. Και έχει αφορά το user interaction. User interface και user interaction. Εντάξει, θα το δούμε λίγο συνοπτικά και μετά θα σας δείξω ένα εργαλείο το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Βεβαίως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και ό,τι άλλο θέλετε για να σχεδιάσετε κάποιες βασικές οθόνες της εφαρμογής. Εντάξει. Αυτό είναι το διασκεδαστικό κομμάτι. Οπότε, έχουμε διάφορα θέματα τα οποία μας απασχολούν όσον αφορά το user interface και τη σχεδίαση του user interface. Για παράδειγμα, το πώς θα φαίνεται η εφαρμογή, το layout δηλαδή, αν θα έχουμε forms ή αναφορές που θα παράγονται από το σύστημα. Πράγματα που έχουν να κάνουν. Ναι, πώς θα είναι η δομή των εικόνων, των εφαρμογής. Πράγματα που αφορούν το περιεχόμενο που θέλουμε να δείξουμε, κατά πόσο αυτό που δείχνουμε είναι εύληπτο από το χρήστη και κατανοητό, γι' αυτό πολλές φορές χρησιμοποιούμε διαγράμματα, φύτες και διάφορα τέτοια για να αποτυπώσουμε την πληροφορία πιο αποδοτικά στο χρήστη. Διάφορα θέματα αισθητικής, μην έχουμε τώρα μαύρο background με ροζ γράμματα, ξέρω εγώ. User experience. Έχετε μιλήσει για αυτό το κομμάτι. Από το site. Να μην ψάχνει 15 ώρες και έχει πάει το κεφάλι του κάποιος για να βρει μια απλή λειτουργία. Υπάρχει ένας κανόνας, νομίζω ότι το έχετε πει, ότι σε 3 κλικ πρέπει να φτάνουμε στη λειτουργία που θέλουμε. Αν είναι παραπάνω, ο χρήστης θα ψάχνει χωρίς λόγο. Δηλαδή τα μενού μας να έχουν φτιαχτεί με μια τέτοια λογική. Συνέπεια, μην έχουμε τα error messages με ροζ χρώμα σε ένα παράθυρο, με μπλε χρώμα σε ένα άλλο. Να έχουμε μια συνέπεια μεταξύ των μηνυμάτων και τις πληροφορίες που αποτυπώνονται στις οθόνες. Να απαιτείται όσο δυνατόν λιγότερη προσπάθεια από το χρήστη. Και τώρα επιμέρους εδώ έχουμε διάφορα θέματα για το layout. Ας δούμε κάποια παραδείγματα. Ας πούμε ένα layout εδώ, αυτό με το WinRAR, αυτό νομίζω να θυμάμαι καλά. Έχει εδώ πέρα οργανωμένη μια πληροφορία με βάση κάποιες λειτουργίες. Ένα toolbox για να κάνεις ένα toolbox. Εδώ έχει μια αναφορά ή τα δεδομένα που έχουμε. Μια περιοχή που δείχνει κάποιες πληροφορίες. Εντάξει, τα έχετε ξαναδεί αυτές τις εφαρμογές. Δεν έχουν βγει τυχαία αυτά, έχουν γίνει μελέτες πάνω σε αυτά και έχουν αποφασίσει κάποια layout. Όλες οι περιοχές πρέπει να έχουν οριστεί με έναν τρόπο και να έχουν μια λογική συνέπεια μεταξύ τους. Όσον αφορά την αισθητική, αυτό που σας έλεγα πριν τώρα, αυτό δεν είναι τόσο ευδιάκριτο από το χρήστη, πρέπει να προσέχουμε. Το που θα βάζουμε και ένα είναι σημαντικό, μην έχουμε το μενού που να είναι το ένα πάνω στο άλλο το στοιχείο και έχουμε και ένα χώρο δίπλα, πρέπει αυτά να εξαπλώνονται κάπως για να είναι λίγο πιο ευχάριστο στο χρήστη. Έχει παρατηρηθεί ότι οι πιο έμπειροι χρήστες προτιμούν πιο πυκνά δεδομένα για να κάνουν πιο γρήγορα τη δουλειά τους, ενώ οι πιο αρχάριοι χρήστες μπερδεύουν με την πιο άραγη την πληροφορία, αλλιώς μπερδεύονται, αγχώνονται που θα βρουν εδώ την κάθε μια λειτουργία. Το user experience πρέπει να βασίζεται στο γεγονός ότι κάποιος εύκολα να βρίσκει αυτό που θέλει. Εύκολα να το χρησιμοποιεί. Ένα λεπτό. Εντάξει, νομίζω ότι κάποιες φορές αυτά μπορείς να κάνεις κάτι εύκολα να το μαθαίνεις, αλλά μετά να είναι δύσκολο να το χρησιμοποιείς όταν το μάθεις κλπ. Θέλω να πω, ανάλογα την προτεραιότητα που δίνεις αυτές τις δύο παραμέτρους, μπορεί να υπάρχουν και conflicts. Συνέπεια, το σύστημα να είναι συνεπές όσον αφορά το user interface, να έχουμε ίδιους κανόνες για όλες τις οθόνες, να μην έχουμε διαφορετικά πράγματα σε κάθε μία οθόνη. Να έχουμε κάπως ένα βασικό μενού που θα μπορείς από οπουδήποτε να το χρησιμοποιήσεις.
να έχεις ας πούμε κουμπιά για να αναιρέσει μια λειτουργία αν αποφασίσεις ότι κατά ναι, λάθος το κουμπί της αναιρέσεις να το έχεις στο ίδιο σημείο σε κάθε οθόνη. Μην το έχεις πάνω. Το κυνηγάει αυτή να βρει που είναι το κουμπί της αναιρέσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε μια συνέπεια. Κανόνας με τα τρία κλικς, τον έχετε σίγουρα ξανακούσει. Τώρα υπάρχουν διάφορα διαγράμματα που μας βοηθάνε σε αυτό, στο σχεδιασμό των οθονών. Δεν θα ζητήσουμε να κάνετε κάτι τέτοιο, αλλά ένα κλασικό διάγραμμα είναι αυτό το Windows Navigation Diagram. Το συγκεκριμένο εργαλείο στην έκδοση που έχουμε δεν μας δίνει κάτι τέτοιο, αλλά η Professional, η Full Professional Edition έχει μέσα διαγράμματα ειδικά για να σχεδιάσουμε οθόνες και πώς αυτές συνδέονται μεταξύ τους. Δηλαδή στην πραγματικότητα τι μας δείχνουν, κάτι τέτοιο. Ότι έχει μια οθόνη, η οποία αν πατήσει το αυτό το κουμπί σε πάει σε μια άλλη οθόνη. Αν πατήσει ένα άλλο κουμπί, σε πάει σε μια άλλη οθόνη και ούτω καθεξής. Εντάξει. Δηλαδή πρέπει να έχουμε φτιάξει ένα τέτοιο διάγραμμα για να ξέρουμε λίγο τα μονοπάτια στα οποία κινείται ο χρήστης μέσα στην εφαρμογή. Δηλαδή πώ πάει από οθόνη σε οθόνη. Αυτό μας λέει εδώ. Και επίσης για να μπορέσουμε να δώσουμε σε ένα team που θα αναπτύξει το user interface ή σε κάποιο εργαλείο που παίρνοντας κάποιο τέτοιο input αυτόματα μας φτιάχνει το σκελετή του. Νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Τώρα, όσον αφορά την αποτίμηση του interface, έχετε μιλήσει για κάποιους ευρωτικούς κανόνες με τον κύριο Στουλετόπουλο, νομίζω, για να πώς αξιολογείτε το user experience σε διάφορα site. Έχετε δει κάποιους κανόνες. Νομίζω κάτι για Nielsen, αν φερόταν κάτι τέτοιο, αν το θυμάστε. Ναι, δεν θα πούμε εδώ κάτι. Δεν θα αναφέρουμε κάτι για αυτά, τα έχετε δει. Τώρα ένα σημαντικό σημείο, τα μηνύματα όπως είπαμε που ρωτάμε το χρήστη ή ζητάμε κάτι από το χρήστη και αυτά να έχουν μια λογική, να είναι ευγενικά μηνύματα, μην λέμε τι έκανες βλακεία, ξέρω εγώ, να είμαστε κάπως... Ή το acknowledgement που είναι απλά ότι έγινε αυτό, μπορεί να γίνουν πολύ κουραστικά. Άμα με το παραμικρό που κάνεις, σου λέει πάτησες κλικ, σου βγάζει τέτοιο ας πούμε. Αλλά όμως προσέξτε, άμα κάνει κάποιο μια πληρωμή, θέλει να δει, και εσείς το έχετε δει σίγουρα αν πληρώσετε κάτι online, περιμένετε να δείτε μια success page, έτσι. Αν δείτε τίποτα, αν δείτε μια άσπρη οθόνη, λέτε όχ, φύγανε τα λεφτά και που πήγανε. Οπότε σε κάποιες περιπτώσεις είναι πολύ σημαντικό να δείξετε μηνύματα στο χρήστη. Πρέπει να δούμε ποιες είναι αυτές τις περιπτώσεις. Εδώ τώρα έχει κάποιες πληροφορίες που αφορούν το πώς παίρνουμε input. Μπορεί να είναι input σε φόρμες, σε κουτάκια, σε ημερομηνίες κτλ. Μπορεί να έχουμε input από ειδικά εργαλεία, barcode, scanners, RFID και ούτω καθεξής. Όταν έχω input, πρέπει να κάνω ένα validation. Είναι αρκετά σημαντικό. Όταν έχω να βάλω ημερομηνία, δεν μπορώ να αφήσω το χρήστη να γράψει ό,τι θέλει. Πρέπει να του δείξω συγκεκριμένο format. Στις περισσότερες περιπτώσεις, βέβαια, μας βγάζει ένα ημερολόγιο και επιλέγουμε συγκεκριμένα μια ημερομηνία για να γλιτώσουμε ότι δεν θα βάλει ό,τι θέλει ο χρήστης εκεί πέρα και θα, με έναν εύκολο τρόπο θα τον βοηθήσουμε να βάλει την πληροφορία όπως τη θέλουμε εμείς. Πάντα έχουμε ελέγχους από πίσω σε δύο επίπεδα. Έλεγχος όσον αφορά την οθόνη και το αν είναι έγκυρη φόρμα, στο client δηλαδή κομμάτι, με JavaScript ξέρω εγώ. Και μετά, όταν τα δεδομένα πάνε στο server, έλεγχο και εκεί πέρα ότι όντως είναι valid τα δεδομένα. Εντάξει. Και τώρα, εδώ θα πρέπει να αξιοποιούμε διαγράμματα και πώς θα δείξουμε την πληροφορία αποδοτικά στο χρήστη. Πώς θα δείξουμε reports, αναλυτικά γραφήματα. Όταν έχουμε να δείξουμε πούμε, τα κέρδη μιας επιχείρησης ανά έτος, προφανώς το να το γράψω ένα πίνακα δεν είναι τόσο βολικό, αλλά άμα το βάλω ένα ραβδοδιάγραμμα που φαίνεται η πορεία, ο χρήστης κατευθείαν το καταλαβαίνει αυτό το πράγμα. Επίσης, αν ο χρήστης μπει από mobile, θα πρέπει με κάποιον τρόπο να έχω ένα responsive user interface. Δεν τα βλέπει το ένα πάνω στο άλλο και δεν μπορεί να πατήσει κανένα μενού, ας πούμε. Εντάξει, τώρα για τα social media εδώ πέρα δεν έχει τόσο ενδιαφέρον. Ωραία. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο για αυτά. Το μόνο που χρειάζεται να πούμε είναι τι μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει σαν εργαλεία. Υπάρχουν διάφορα online εργαλεία. Σας έχω ένα link στο e-class, στους συνδέσμους. Αλλά είναι πολύ απλό αυτό. Αν κάποιος δεν θέλει να παιδευτεί πολύ, μπορεί να χρησιμοποιήσει. Έχω ένα link το οποίο λέει Online Wireframe Tool. Έχει αυτό το framebox. Μπορεί κάποιος να φτιάξει μια οθόνη και να βάλει μέσα. Κείμενα, κουμπιά, checkboxes, αλλά είναι πάρα πολύ απλό αυτό και να ορίσει διάφορα πράγματα. Θα προτείνω όμως κάτι άλλο πιο συγκεκριμένο, το οποίο είναι ένα online εμπορικό εργαλείο, αλλά μας δίνει για 30 μέρες ένα trial. Είναι αρκετά γνωστό,
Balsamic λέγεται. Αν ψάξει το Google, πρώτα απ' όλα μας βγάζει το τοξίδι του Balsamic του Παπαδημίου, ξέρω εγώ. Το προχωράμε και πάμε σε αυτό εδώ. Σημειώστε αν θέλετε το όνομα, θα βάλω και το link. Και θα σας βάλω το link και στο e-class. Αυτό που προτείνω εγώ να χρησιμοποιήσετε είναι εδώ στο login να πάτε στο cloud και να κάνετε login από εδώ. Έχετε περιθώριο ένα μήνα για δωρεάν trial. Εγώ το έχω βάλει να κάνει login με Google κατευθείαν. Θα σας δείξω λίγο ότι αυτό είναι σε αρκετά εύκολο εργαλείο. Έχει κάποιους περιορισμούς, αλλά για να φτιάξω τώρα 5-6 βασικές οθόνες μας αρκεί στο πλαίσιο του ενός μήνα που μας δίνει το περιθώριο αυτό. Και μπορώ να φτιάξω λοιπόν ένα project. Ωραία, είναι αυτό. Εδώ μας βγάζει κάποιες βοήθειες. Εδώ έχει οργανωμένη την πληροφορία πάνω. Το κλείσω λίγο αυτό εδώ. Αν θέλω εγώ να σχεδιάσω μια οθόνη για Android, αν θέλω να σχεδιάσω κουμπιά, θέλω να βάλω κουμπιά, θέλω να βάλω container, form και ούτω καθεξής. Αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι να πάρετε ένα browser window εδώ πέρα, όπως το βλέπετε, να το βάλετε εδώ. Ωραία. Έχει φαίνεται έτσι ωραία, είναι σαν ζωγραφιά, σαν να το εισγράψουμε το χέρι. Και να σκεφτείτε λίγο, ας πούμε, ας κάνουμε ένα παράδειγμα, πώς θα είναι η login σελίδα της εφαρμογής. Πιθανόν να έχουμε ένα κουμπάκι ή να έχουμε μια φόρμα για να κάνει απευθείαν login ο χρήστης. Αυτό θα πρέπει να σκεφτείτε αν θα έχετε τη login φόρμα απευθείας στην πρώτη σελίδα ή αν θα έχετε ένα κουμπί που θα πατάει και θα ανοίγει μια login φόρμα. Ξέρετε τώρα πώς είναι πιο βολικό για τους χρήστες. Μπορώ να βάλω ένα block από κείμενο. Δεν χρειάζεται να γράψει συγκεκριμένες πληροφορίες εδώ, απλά να δείξουμε ότι υπάρχει ένα block από κείμενο. Τι άλλο να βάλουμε στην αρχική σελίδα. Κάποιο μενού πιθανόν. Δεν θα επιμείνω στις λεπτομέρειες, θα σκεφτείτε εσείς τι σας φαίνεται πιο λογικό. Έτσι ένα σχεδιάγραμμα θέλουμε το πώς θα να μοιάζει πάνω κάτω η σελίδα. Αλλά να έχει μια συγκεκριμένη λογική. Φτιάξτε 5-6 βασικές σελίδες, αποφασίστε εσείς ποιες θέλετε. Μια αρχική σίγουρα για να... Μια αρχική σίγουρα, ναι. Μην βάλετε μια σελίδα που έχει ένα πάτο που να λέει ότι ξέρω εγώ, έγινε η δουλειά και τίποτα άλλο. Δεν έχει νόημα. Κάτι που να έχει ενδιαφέρον. Σκεφτείτε λίγο μια βασική λειτουργία και δείξτε 4-5 οθόνες για αυτή τη λειτουργία. Αυτό σας. Εδώ θα βάζαμε τη σελίδα που έχει ανεβάσει το στοιχείο ονοματεπώνυμο για την απόθεση. Κάποια μεταδεδομένα είναι μια χαρακτηριστική οθόνη. Ας πούμε ότι εδώ θέλουμε να έχουμε μια λίστα με τις τελευταίες δημοσιεύσεις. Να δούμε λίγο τι θα μας βοηθούσε εδώ να χρησιμοποιήσουμε. Checkbox, όχι. Layout. Αυτά για την εργασία τώρα λέμε. Ναι. Ας σκεφτούμε λίγο τι θα βάζαμε για να φαίνονται ας πούμε οι τελευταίες δημοσιεύσεις. Το condenser. Το UI design. Ναι, το UI design αυτό, ναι. Ποιο ήταν Γιώργο, θυμάσαι. Το εξωτερικό σχεδιασμό. Στο all. Στο Android. Εδώ. Το list with icons. Α, ναι, αυτό. Ας πούμε ότι αυτό είναι η λίστα με τις τελευταίες δημοσιεύσεις. Εντάξει. Δεν μας νοιάζει τι γράφει εκεί πέρα το sample αυτό, απλά το πώς θα φαίνεται η σελίδα και τι κουμπιά θα έχει. Εδώ δεν μπορείς να επηρεάσεις το περιεχόμενο ή όχι. Μπορείς να επηρεάσεις το περιεχόμενο. Αν θέλετε μπορείτε σε κάποια στιγμή να γράψετε κάτι. Π.χ. να βάλετε, αν έχετε όρεξη να φτιάξετε κάτι σαν λογότυπο, φτιάξτε. Δεν είναι υποχρεωτικό, λέω τώρα, κάποιος μπορεί, αν έχει όρεξη και του αρέσει έτσι. Θα σας δείξω πώς παίρνετε, πώς θα κάνετε export αυτά. Εσείς θα βάλετε export αυτών των οθονών μέσα στην αναφορά. Όμως στο συγκεκριμένο εργαλείο, απλά θα σας δείξω κάτι. Μπορώ, ας πούμε, να δείξω άλλη μια εικόνα, άλλη μια οθόνη. Δεν θα βάλω κάτι ιδιαίτερο εδώ πέρα. Οπα, λάθος. Αυτό δεν είναι μια άλλη οθόνη. Από εδώ προσθέτω μια οθόνη, νομίζω. Όχι. Θα το βρούμε. Θα πω έλεγε new frame. Εκεί στο new frame, όταν πατήσει enter, θα πει που κάνει.
το Park Quality. Εδώ. Να επιλέξει την ίδια να πατήσετε Duplicate ή Enter. Α, ναι. Ίσως και από εδώ να έχει. Όχι. Έτσι κλικ. Έβαλε Duplicate. Εντάξει, σίγουρα υπάρχει άλλος τρόπος. Να δω λίγο πώς είναι. Να το, από εδώ πάνω το σύν είναι. Α, βάζω και εδώ ένα browser window. Ας πούμε ότι αυτή είναι μια login φόρμα, οπότε θα πάω στα forms εδώ για να πάρω ένα input. Πού τα έχει τώρα αυτά. Text input, να το. Που και καλά είναι το username, θα βάλω ακόμα ένα για το password, θα βάλω και ένα label δίπλα και ένα κουμπάκι. Το ενδιαφέρον εδώ είναι το εξής, ότι μπορώ εγώ να πάω εδώ και να του πω. Αν πάω σε αυτό το στο κουμπάκι, μπορώ να το συνδέσω με την άλλη φόρμα. Να του πω ότι στα links, ότι ξέρεις, συνέδεσα το με το 2. Και τι μπορώ να κάνω, να πάω μετά να πάω να κάνω αυτό το, σαν να δείχνει μια παρουσίαση, ναι, πατάω το play. Και όταν, βλέπετε, πατάω το κουμπάκι, να μου δείχνει την άλλη οθόνη. Άρα να σχεδιάσω, να συνδέσω δηλαδή τις οθόνες μεταξύ τους. Οπότε, πώς το κάνουμε αυτό, πάμε σε ένα element της μια οθόνη, σε ένα κουμπί, σε ένα link. Και εδώ έχει properties. Εδώ μπορώ να γράψω τι θα γράφει το κουμπί μέσα και στα links μας βγάζει μια λίστα με, με τις οθόνες που έχω αυτή τη στιγμή. Ακριβώς. Δεν θα φαίνεται αυτό. Τώρα στην παρουσίαση. Στην παρουσίαση όμως, αν κάποιος το κάνει, μπορεί να κάνει login, να μπει εδώ μέσα και να μας το δείξει όπως σας έδειξα τώρα. Αυτό το αφήνω σε εσάς όπως θέλετε. Αν έχετε όρεξη για καλλιτεχνίες, ασχοληθείτε περισσότερο. Είναι κάποια παρουσίαση. Θα κάνουμε παρουσίαση. Και παρουσίαση. Και παρουσίαση. Ναι, ναι, ναι. Θα το συζητήσουμε την επόμενη εβδομάδα για να πια... Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Και τα δύο. Λοιπόν, να δείξω δύο βασικά πράγματα ακόμα. Ωραία. Το τι θα βάλετε τώρα δεν θα δείξω. Παράδειγμα, είναι δικιά σας απόφαση τι components θα βάλετε μέσα στους οθόνες. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι πώς θα κάνουμε export αυτά. Για να τα βάλετε στην αναφορά. Κάτσε να το θυμηθώ γιατί το ξέχασα. Να το. Export. Και έχει εδώ πέρα είτε το current είτε τα all σε PNG. Σου φτιάχνει ένα zip και το zip αυτό, θα το δείξω ξανά που είναι, έχει τις εικόνες. Τις παίρνετε και τις βάζετε στην αναφορά. Άπαξε το button θα λειτουργήσει. Όχι, αυτές είναι εικόνες τώρα, είπαμε. Μπορεί όμως κάποιος να κάνει το εξής αν θέλει. Να σχεδιάσει τις οθόνες, να τις συνδέσει και μετά να καταγράψει ένα βίντεο και να δείχνει αυτό. Κάτι να κάθεται να το κάνει εκείνη τη στιγμή, να βάλει λίγο βιντεάκι στο να παίξει. Είναι σαν να δείχνει πώς δουλεύει η εφαρμογή σου. Εδώ αυτό σου δείχνει ότι είναι σαν ένα ποντίκι εδώ πέρα και αν έχει κάτι ενεργό, όταν πας πάνω φαίνεται αυτό το πράγμα. Εντάξει. Δεν νομίζω ότι έχει τον κόπο να πω κάτι παραπάνω. Αν θέλετε να σου πείτε κάτι άλλο, κάποιο θέλει να το φτιάξει αυτό σε Photoshop, πας το κάνει σε Photoshop. Δεν έχει σημασία. Απλά εμεί θέλουμε μια ιδέα του πώς σκέφτεστε ότι ήταν οι εφαρμογές. Μην μπείτε στη λογική να βάλετε όλες τις μέρες μέσα σε μια σελίδα. Τα βασικά πράγματα θέλουμε, έτσι. Μην γράψετε κείμενα. Αν θέλετε, κάντε το. Δεν θα το μετά πούμε όχι. Αλλά πιο πολύ μας ενδιαφέρει να έχουμε μια εικόνα για το πώς σκέφτεστε τα εφαρμογή. Το diagram δεν θα βοηθούσε σε αυτό που περιγράφει ναι, τη ροή. Ναι, ναι. Μπορείτε να πάρετε ένα βασικό activity diagram και να φτιάξετε τις οθόνες που αντιστοιχούν στις βασικές ενέργειες εκεί. Εντάξει, το αφήνουμε εντελώς σε εσάς. Στην δικιά σας τη δικαιοδοσία, του τι ακριβώς θα βάλετε σε αυτό. Αλλά να είναι τουλάχιστον τρεις. Ναι, να έχετε, ξέρω εγώ, 4-5 δυτικές οθόνες. Μια αρχική σελίδα. Δείτε το εσείς, μπορεί κάποιος να μου πει θέλω 15 να βάλω. Δεν θα πούμε όχι. Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι. Θα είναι συνεχόμενες οθόνες ή θα είναι για διαφορετικά ευρωπαϊκές ενέργειες. Μπορεί. Ήταν login, πρώτη οθόνη, επιλέγω αυτή το ταβάνια, πάω στο χώρο. Μπορείτε να το κάνετε όπως θέλετε. Είτε με συνεχόμενες οθόνες ή να δείξετε στιγμιότυπα από κάποιες λειτουργίες. Αποφασίστε εσείς. Αν είναι διάσπαρτες ενδιαφέρουσες οθόνες, κάντε τις διάσπαρτες. Δεν είναι. Ό,τι σας πίνετε. Και ξαναλέω, υπάρχουν και άλλα online εργαλεία. Εμένα αυτό μου φάνηκε αρκετά βολικό γιατί έχει και αυτή τη σύνδεση και σου δίνει και ένα free trial. Αλλά αν έχετε κάποιο υπόψη σας, βεβαίως, θα σου πείτε.